Τι λέει Θεόφιλο, όλο το επιτελείο είναι εδώ. Όλο. Μπράβο. Όλο ανανεωμένο και δίκατο. Μπράβο και νεολαία, βλέπω, βλέπω. Της πρώτης γραμμής. Το συνεργείο μας, μπράβο. Του Νάρκησου, δεύτερη χρονιά φέτος το τολμούμε. Μπορεί η Νάρκησο να μην έχουμε, να λείπει λίγο, αλλά δεν λείπει η διάθεση για να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση η οποία είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια με πρωτοβουλία του Προέδρου των Καριών, του κύριου Νίκου Μιχαηλίδη, και το αναβιώνουμε. Ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη σημασία στα πολιτιστικά και φέτος θα είναι αρκετά αναβαθμισμένα, όπως θα είναι η γιορτή φασολιού Τσιρονιού, ένα σινιμαραθώνιος, και θα τολμήσουμε και φέτος να ξαναναβιώσουμε το φεστιβάλ νεολαίας που γινόταν στην θέση Κούλας. Θα γίνει φέτος ένα διήμερο, προσπαθούμε να το ξεκινήσουμε για να υπάρχει μια μεγάλη γκάμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αρρωγός είναι ο Σύλλογος Πρεσπιωτών, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κύριο Μανώλη Δημητρόπουλο, καθώς και όλα τα παιδιά που δώσαν όλο τον εαυτό τους να στηθεί όλο αυτό το πανηγύρι και όλη αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το Δήμο Πρεσπών, που είναι συνέχεια δίπλα μας σε όλες τις εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω όλη την οργάνωση, όλα τα παιδιά που βοήθησαν να στηθεί αυτή η εκδήλωση. Ήθελε χέρια πολλά. Τα πολιτιστικά φέτος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, πιστεύουμε να έχουμε μεγάλη γκάμα. Θα τολμήσουμε να κάνουμε το φεστιβάλ. Ο Σύλλογος, σε συνδιοργάνωση πάντα με τον Δήμο, θα προσπαθούν για το καλύτερο. Να ευχηθώ καλό μήνα, να περάσουμε μια όμορφη μέρα. Τα λουλούδια ελπίζω του χρόνου να είναι περισσότερα. Φέτος δεν μας έκανε τιμή, άνθησαν λίγο νωρίτερα. Και η πίστα δικιά σας. Να περάσουμε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχαηλίδης ο Νίκος να μας πει κάτι για τον Άρκησο. Μετά από 40 ολόκληρα χρόνια ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ τον Δήμο, τον Πολιτικό Σύλλογο Πρεσπών, που ξανααναβίωσαν αυτή την πολιτική εκδήλωση. Εύχομαι στον κόσμο να περάσει καλά.